Be
Έπαιρνε λοιπόν μια απλή άμαξα, έβαζε απλά ρούχα και έβγαινε έξω στις επαρχίες που ήταν κοντά στην πρωτεύουσα για να δει πώς ζουν οι άνθρωποι και τι λένε. Σε μια λοιπόν έξοδο από την πόλη βρήκε έναν άνθρωπο ο οποίος φύτευε κερασιές. Ήταν πολύ κρύο, ήταν δύσκολος ο καιρός, αλλά ήταν κατάλληλος καιρός για να φυτευτούν οι κερασιές. Πλησιάζει λοιπόν τον γέρο και τον λέει: «Πόσο χρόνο είσαι, σύντροφε?» Λέει: «Εδώ, αδερφέ μου.» Και λέει εκείνος: «105. «Και τι κάνεις εδώ?» Λέει: «Φυτεύω κερασιές.» «Είναι δικό σου το κτήμα?»
Όχι, λέει, αυτό είναι του τσάρου, αλλά ό,τι φυτρώνει μέσα σε αυτό είναι όλων, τρώμε όλοι. Και καλά του λέει, σε 105 χρονών φυτεύεις κερασιές, τι περιμένεις, να φας κεράσια, τον ρωτάει ο τσάρος για να τον κάνει να μιλήσει, να νευριάσει. Και λέει, άκουσε άνθρωπέ μου, εγώ έφτασα 95 χρονών και τρώω κεράσια από αυτά που φύτεψαν οι προηγούμενοι. Θέλω λοιπόν να φυτέψω κερασιές για να τρώνε οι άλλοι. Ο τσάρος συγκινήθηκε, έψαξε και βρήκε το κουκί του, έδωσε 100 χρυσά ρούβλια. Ήταν ένα ποσό για την εποχή εκείνη που μπορούσες να αγοράσεις ένα σπίτι και να ζουν μέσα 15 άτομα και να ζουν σε όλα τους τα χρόνια χωρίς να δουλεύει κανείς. Πάρτα του λέει, εσύ είσαι που αξίζεις αυτά τα χρήματα. Και έφυγε ο τσάρος χωρίς να του πει ποιος ήταν, ούτε να περιμένει να μετρήσει ο γέρος αυτό που είχε μέσα του μπουγκί. Αυτό είναι να κάνετε κι εσείς. Να ετοιμάσετε το μέλλον για τα δυσέγγονά σας και τα τρισέγγονά σας και τα παιδιά που θα έρθουν πολύ 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 μετά. Αυτό είναι ότι καλύτερο θέλει ο Θεός από εσάς. Πολλά τα έτη σας. Είδε τα σκύλα μου και τους πόδας μου.
ως εμέ θεωρείτε εχολά. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τας χείρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς. Και θαυμαζόντων είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον εν θάδευ, η δε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπ του μέρος και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι που σε λάλησα προς ημάς, έτι ον συνειμήν, ότι διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήγηξε αυτόν τον νου που συνιένε τα γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν τον Χριστόν και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη μέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δέστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την Ευαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως που ενδύσιστε δύναμην εξίψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βηθανία και παραστάς χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογή αυτών αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανό και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μετά χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό. Ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξησαν δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και παδόρημα τέλειον, άνω δεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.